Συναγωνίστριες και συναγωνιστές, συντρόφισσες και σύντροφοι, βρισκόμαστε στο Γοργοπόταμο 80 χρόνια μετά την ιστορική ανατίναξη της γέφυρας για να αποδώσουμε φόρο τιμής και να υποκληθούμε μπρος στο μεγαλείο της ψυχής, το θάρρος και την αυτοθυσία των μαχητών του Ελλάς που μου αρχηγό τον θρυλικό Άρη Βελικιώτη πολέμησαν νικηφόρα ενάντια στη φρουρά της γέφυρας και έδωσαν την δυνατότητα στους Άγγλους και Έλληνες σαμποτέρ να ανατινάξουν τη γέφυρα. Η ιδέα της ανατίναξης της γέφυρας ήταν των Άγγλων. Οι Άγγλοι όμως όχι μόνο δεν ήθελαν να έχουν ανάμειξη στην επιχείρηση το ΕΑΜ και ο Ελλάς, αλλά αυτές τις λαϊκές οργανώσεις τις θεωρούσαν αντιπάλους τους. Πίστευαν δε ότι μπορούσαν να φέρουν εις πέρας την επιχείρηση συνεργαζόμενη με τον Απολέοντα Ζέρβα, τον αρχηγό του ΕΔΕΣ. Αναγκάστηκαν όμως να συνεργαστούν με τον Άρου Βελιχιώτη και τον Ελλάς και όταν διαπίστωσαν ότι ο Ναπολέον Ζέρβας δεν μπορούσε να αναλάβει αυτό το εγχείρημα. Έτσι αναγκάστηκαν όχι απλά να καλέσουν τον Ελλάς και τον Άρη να πάρει μέρος, αλλά και να του αναθέσουν ουσιαστικά τη σχεδίαση, την οργάνωση και την διεύθυνση της επιχείρησης. Όταν ο αρχηγός του Ελλάς ανέλαβε και κατέστρωσε το σχέδιο με όλες τις λεπτομέρειες, η τελειότητα του οποίου προκάλεσε το θαυμασμό του Ζέρβα, όπως και του Έντι Μάγερς, οι οποίοι δεν είχαν να κάνουν καμία παρατήρηση. Η όλη επιχείρηση αποφασίστηκε από το Βρετανικό στρατηγείο Μες Ανατολής. Στόχος των Εγγλέζων βασικά ήταν να ανοίξουν έτσι το δρόμο της εδραίωσης της στρατιωτικής παρουσίας τους στην Ελλάδα. Άλλωστε θεωρούσαν την Ελλάδα γεωστρατηγικό σημείο για τα συμφέροντά τους στη Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική και είχαν δημιουργήσει σχέσεις ανισότιμης αλληλεξάρτησης με την άρχουσα τάξη της χώρας μας. Οι Άγγλοι ενδιαφέρονταν για το μεταπελευθερωτικό καθεστώς στην Ελλάδα και επεδίωκαν την εδραίωση της αστικής εξουσίας. Αυτό τους ενδιέφερε πρωτίστως, γιατί την ηγεσία του λαϊκού απελευθερωτικού κινήματος στη χώρα μας είχε αναλάβει η εργατική τάξη, ο λαός με το κόμμα του το ΚΚΕ, που ίδρυσε και ήταν η ψυχή και ο νους του ΕΑΜ, το οποίο ήταν πραγματικά η μόνη δύναμη αντίστασης που είχε ως στόχο να πάρει ο λαός τις τύχες του στα χέρια του. Αρχηγοί των Άγγλων σαμποτέρ ήταν ο Έντι Μάγερς και Chris Goodhouse, δύο καθόλου τυχαίοι άνθρωποι που διετέλεσαν αρχηγοί της Αγγλικής στρατιωτικής αποστολής στην Ελλάδα, κάνοντας ότι ήταν δυνατό για την εδραίωση της Βρετανικής κυριαρχίας πάνω στις ελληνικές υποθέσεις. Η επιχείρηση ξεκίνησε στις 11 το βράδυ της 25ης του Νοέμβρη και η επιτυχία της στηριζόταν στον ευνηδιασμό. Όταν οι μαχητές πλησίωσαν τον νότιο βάρθρο, σε απόσταση βολής τους αντιλήφθηκε ο Ιταλός φρουρός και πυροβόλησε. Με την πρώτη του φεκιά των ανταρτών, ο Ιταλός έπεσε νεκρός και άναψε η μάχη. Το σάλπισμα προχωρείτε, ξάφνιασε τους Ιταλούς και ενθουσίασε τους Έλληνες αντάρτες. Δύο Ιταλικά πυροβόλα έβαλαν συνεχώς. Όταν ξεκίνησε η επιχείρηση, οι εδεσίτες που ενεργούσαν στο βόρειο βάρθρο με τις πρώτες ντουφεκές υποχώρησαν και οι Ιταλοί πέρασαν στην αντεπίθεση. Οι αξιωματικοί του ΕΔΕΣ πείθουν τον Ζέρβα να υποχωρήσουν με τη δικαιολογία ότι η επιχείρηση εξελίσσεται σε αυτοκτονία. Ο Ζέρβας προτείνει στον Άρη να υποχωρήσουν. Εκείνη την ώρα έρχονται τα νέα από τον νότιο βάρθρο που ενεργούσαν οι Ελασίτες και ότι το βάρθρο κατελήφθη
και ο Άρης, παίρνοντας τα πράγματα στα χέρια του, δίνει διαταγή να επιτεθούν τα εφεδρικά τμήματα του Ελλάς, συμπληρώνοντας ότι σε 20 λεπτά πρέπει να καταληφθεί το βάρθρο. Η μάχη εξελίχθηκε με επιτυχία υπό τις οδηγίες και διαταγές του Άρη. Οι αντάρτες δεν είχαν απώλειες και σύμφωνα με το σχέδιο αποχωρούν από τη γέφυρα αμέσως. Την Τρίτη της 26ης Νοέμβρη βρίσκει τη γέφυρα γκρεμισμένη στην κήτη του ποταμού. Η επιτυχία ήταν πλήρης. 2 μέρες μετά την ανατίναξη της γέφυρας, οι Ιταλοί σε αντίπεινα παίρνουν από τις φυλακές της Λαμίας 14 πατριώτες, από τους οποίους τους 7 θα εκτελέσουν μπροστά στην γκρεμισμένη γέφυρα. Τους υπόλοιπους θα εκτελέσουν στα καστέλια της Παρνασίδας μαζί με άλλους 10 κατοίκους. Ο Γοργοπόταμος πέρασε στην ιστορία ως σύμβολο του αγώνα της εθνικής μας αντίστασης ενάντια σε έναν εχθρό που φάνταζε ανίκητος. Ήταν μία λαϊκοεπαναστατική πράξη που φούντωσε το αντάρτικο στη χώρα μας, τη φλόγα της αντίστασης στον κατακτητή, μα πάνω απ' όλα φούντωσε το νου, στο νου και την καρδιά του αδούλωτου λαού μας την πεποίθηση ότι κανένας εχθρός δεν είναι ανίκητος, πως η δύναμη του λαού είναι ανεξάντλητη και γίνεται νικηφόρα με την οργάνωση του αγώνα για τα δίκια του. Έτσι, η φλόγα του Γοργοπόταμου φώτισε το δρόμο στους σκλαβωμένους ανθρώπους του Μόχθου για να πυκνώσουν τις γραμμές του ΕΑΜ Ελλάς και να γράψουν μία από τις λαμπρότερες σελίδες της λαϊκής επαναστατικής πάλης στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Να γράψουν τη μεγάλη εποποιία της αντίστασης και της λαϊκής απελευθέρωσης. Ο Γοργοπόταμος έδειξε τη λαϊκή πάλη όταν από την άλλη οι αστεί και οι σύμμαχοί τους καλούσαν το λαό μας σε αδράνεια και ουσιαστικά υποταγή απέναντι στον κατακτητή. Και αυτό δεν μπορεί να παραχαραχθεί και διαστρεβλωθεί με την καθοδηγούμενη και χρυσοπληρωμένη προπαγάνδα των υπεριαλιστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και των αστικών δυνάμεων, που τυφλωμένοι από το αντικομουνιστικό μένος τους συκοφαντούν το ΕΑΜ Ελλάς και το ΚΚΕ που σάλπισε αντίσταση και ήταν μπροστάρης στον απελευθερωτικό αγώνα από το ναζιστικό τέρας. Προσπαθούν σήμερα να ξαναγράψουν την ιστορία όπως τους συμφέρει, αναποδογυρίζοντας την πραγματικότητα για να μην μαθαίνουν την αλήθεια οι νέες γενιές και να διδάσκονται από αυτήν πώς οι δούλοι γίνονται ελεύθεροι. Άλλωστε, η στάση του αστικού πολιτικού κόσμου ήταν στάση αναμονής και αδράνειας απέναντι στον κατακτητή, στάση συμβιβασμού και συνεργασίας με τον κατακτητή. Ένα τμήμα του εγκατέλειψε τη χώρα και το λαό, φεύγοντας στην Αίγυπτο και το Λονδίνο. Ένα άλλο συνεργάστηκε με τον Ναζί κατακτητή, σχηματίζοντας τις κυβερνήσεις των δοσύλλογων και τα διαβόητα τάγματα ασφαλείας ενάντια στην απελευθερωτική πάλη του λαού. Η αστική τάξη με τη στήριξη του Βρετανικού Ιμπεριαλισμού δραστηριοποιήθηκε για το χτύπημα του αντιστασιακού κινήματος και του ΚΚΕ αντί να δράσουν ενάντια στον κατακτητή. Αυτό το ρόλο είχαν ο ΕΔΕΣ, η ΕΚΑ, άλλες τέτοιες οργανώσεις που έδρασαν όπως και η ΧΗ και τα τάγματα ασφαλείας ενάντια στο ΕΑΜ Ελλάς. Μοναδικό τους μέλημα και στόχος ήταν να διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους την επόμενη μέρα, επαναφέροντας και επιβάλλοντας την αστική εξουσία που είχε ξεπέσει στα μάτια του λαού, όπως και τα αστικά πολιτικά κόμματα, και κινδύνευε μετά την απελευθέρωση να απολεσθεί. Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνουν πως υπάρχει ανάμεσα στην αστική τάξη από τη μια και στην εργατική τάξη και τα άλλα λαϊκά στρώματα από την άλλη, δεν σταματά ποτέ, είτε σε περίοδο ειρήνης, είτε σε πολεμικές περιόδους. Αποδεικνύεται έτσι περίτρανα ότι κανένας λαός δεν μπορεί να εμπιστευτεί
την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων του και την υπεράσπιση της πατρίδας του στην αστική τάξη και τα αστικά κόμματα. Η Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας τιμάμε την 80η επέτειο ανατίναξης της γέφυρας Γοργοποτάμου ως κορυφαία αντιστική πράξη, σύμβολο της αντίστασης του λαού μας. Εκφράζομαι το σεβασμό μας για τις θυσίες και τη χωρίς τέλος ανιδιοτελή προσφορά των αγωνιστών της Ιαμικής Αντίστασης, των μαχητών και μαχητριών του θρηλυκού Ελλάς και των άλλων ιαμικών οργανώσεων, ΕΠΟΝ, ΕΛΑΝ, ΟΠΛΑ, Εθνική Αλληλεγγύη, καθώς και των μαχητριών και μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας που συνέχισαν τον αγώνα για μια Ελλάδα με το λαό κυρίαρχο. Ως ΠΑΕΑ ΔΟΥΣΟΕ σήμερα συνεχίζουμε τον αγώνα με την πείρα και τα διδάγματα εκείνου του επικού ηρωικού αγώνα του λαού μας. Αγωνιζόμαστε κόντρα στην διαστρέβλωση της ιστορίας που επιχειρούν τα αστικά και υπεριαλιστικά επιτελεία και διάφορα προγράμματα όπως οι μνήμες κατοχής που ουσιαστικά εξισώνουν θύτες και θύματα. Είναι η ιστορία που έγραψε ο λαός μας στη δεκαετία 1940-1950 με τις μεγάλες εποποιίες της αντίστασης, της απελευθέρωσης και της τρίχρονης ένοπλης ταξικής πάλης του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Αγωνιζόμαστε για την πληρωμή των γερμανικών επανορθώσεων για τις οποίες όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν παραιτηθεί ουσιαστικά από τη διεκδίκησή τους για να μην τα χαλάσουν με τη γερμανική αστική τάξη και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απευθυνόμαστε ιδιαίτερα στη νέα γενιά να γνωρίσει την πραγματική ιστορία που έγραψε ο λαός μας με επικεφαλής το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, γιατί δείχνει και σήμερα την ακαταμάχητη δύναμη του αγώνα που μπορεί να νικήσει κάθε αντίπαλο για να καθορίζει ο ίδιος τις τύχες του. Τιμή και δόξα στους ήρωες της Ιαμικής Αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας.